Θα είμαι σύντομη. Είναι και η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής και η πρώτη μου συμμετοχή. Συνολικά, εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε τοποθετηθεί και θεωρούμε ιδιαίτερα προβληματική σαν αντίληψη από τη μεριά της κυβέρνησης τη λογική της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων συγχρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έγιναν βέβαια υπό την πίεση των αντιδράσεων κάποιες τροπολογίες για συγκεκριμένους τομείς, δεν έγιναν στο σύνολό της. Θεωρούμε αυταρχική και αναποτελεσματική την αντίληψη της αντιμετώπισης του συγχρονισμού κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή την υπαγωγή του στον κατασταλτικό μηχανισμό, γιατί θεωρούμε ότι ο συγχρονισμός δεν αφορά μάλλον γιατί οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν δεν αφορούν την καταστολή του εγκλήματος, αλλά περισσότερο την απονομή δικαιοσύνης, τη διαπαιδαγώγηση και τελικά την επανένταξη των καταδικαστέντων, στον οποίο νομίζω ότι είναι κοινή παραδοχή ότι δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος, τουλάχιστον για το κομμάτι της επανένταξης. Από αυτή την άποψη πιστεύουμε ότι μία σειρά πολιτικές επιλογές και μέτρα που έχουν πάρθει και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από τα δείγματα γραφής της σημερινής κυβέρνησης, που με αφορμή την οριακή κατάσταση των φυλακών δεν προχωράνε και νομίζω και πολλά ζητήματα από αυτά που μπαίνουν προς συζήτηση για το επόμενο διάστημα στην Επιτροπή και για τα ζητήματα των συνθήκων εργασίας και των συνθήκων κράτησης. Νομίζω ότι μέτρα που θα έπρεπε να παρθούν θα έπρεπε να είναι προς την κατεύθυνση της πρόσληψης απαραίτητου προσωπικού, φυσικά με την ανάλογη εκπαίδευση και την στήριξή του, γιατί εκεί θα μπορούσαμε να συζητάμε και για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας των ανθρώπων αυτών, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υποδομών των συγχρονιστικών καταστημάτων. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με τη λογική της διαμόρφωσης των φυλακών, της δημιουργίας φυλακών τύπου Γ. Θα τοποθετηθούμε βέβαια και αργότερα σε αυτά. Και βέβαια θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρθουν πραγματικά και ολοκληρωμένα μέτρα για την ουσιαστική επανένταξη των φυλακισμένων και βέβαια τις συνθήκες διαβίωσης. Νομίζω ότι και τα ζητήματα αυτά, δεν ξέρω αν ήταν με αυτή τη χρειά, τέλος πάντων, που το βάζετε για τα θέματα του εθελοντισμού εντός των συγχρονιστικών καταστημάτων, θέλει μια προσοχή. Διαφωνούμε με τη λογική να αποτίθενται ευθύνες της κρατικής μέρημνας και θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα της συνθήκων διαβίωσης των κρατουμένων, η αντιμετώπιση των χρηστών, οι ευαίσθητες ομάδες κλπ. Ότι δεν πρέπει να απεκδίεται το κράτος από τις ευθύνες του αυτές και να μεταφέρονται είτε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις είτε σε άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι είναι ζητήματα που πρέπει να ενταχθούν στην κρατική μέρημνα και να αντιμετωπιστούν μέσω από, τέλος πάντων, και από το αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού κλπ. Και να κάνω μια επισήμανση. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε ξανά για το η χρειά που δεν είναι γνωστό το πώς τα πορίσματα και έτσι στην οδικιών Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο που εδώ αναφέρθηκε τα ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης εντός των φυλακών, θεωρούμε ότι δίνεται μια εντελώς αρνητική έννοια στον όρο που είναι διαφορετική από αυτό που πραγματικά σημαίνει η λέξη ριζοσπαστικοποίηση και δεν, τέλος πάντων, είναι διαφορετικό πράγμα το πώς ταυτίστηκε με έννοιες εγκληματικότητας κλπ. Που νομίζω ότι δεν έχει αυτό το, φυσικά αυτή την έννοια η λέξη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα της αντιμετώπισης των συνθήκων κλπ. Είναι αλληλένδετα και θέλουν μια εντελώς άλλη πολιτική κατεύθυνση και όχι βέβαια της έντασης του κατασταλτικού μηχανισμού, αλλά να λειτουργεί πραγματικά το συγχρονιστικό σύστημα ως τέτοιο, δηλαδή ως διαπαιδαγωγικό, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επανενταχθούν, να επανέλθουν στην κοινωνία ομαλά.